Φέτος έχει αναλάβει η περιφέρεια να κάνει τους ξεκασμούς, όχι μόνο στο Δήμο Άργος, αλλά και στους 5 νομούς από ό,τι ξέρω, δεν είμαι σίγουρος βέβαια για αυτό που λέω, με ένα μεγάλο κονδύλι το οποίο έχει διαθέσει να γίνουν ξεκασμοί. Δεν τους κάνει βέβαια ο Περιφερειάρχης, ούτε ο Αντιπεριφερειάρχης ο εκάστοτε, τους κάνει κάποια εταιρεία. Και εμείς λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχαμε εμείς την ευθύνη, βέβαια εμείς όχι με τόσα πολλά λεφτά, εμείς δίναμε περίπου 20 χιλιάρικα και κουνούπια δεν είχαμε. Τώρα, αν είχαν δημιουργηθεί κάποια προβληματάκια με το κουνούπι του Νείλου ή με οτιδήποτε άλλο, είναι ένα θέμα το οποίο ελέγχεται από άλλους παράγοντες. Όμως αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Τα κουνούπια είναι κοπάδια. Εντάξει, υπάρχει μια αθωωτική, αν θέλετε, παράγραφος που λέει ότι είχαμε πολλές βροχοπτώσεις και δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ναι, αλλά θα πρέπει να πιεστούν οι εταιρείες που παίρνουν τεράστια ποσά, χρημάτων, έτσι, να κατέβουν και να ραντίσουν όλα και τα ρουμάνια και τα ποτάμια, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα κουνούπια. Τώρα, όσον αφορά εμάς, εμείς έχουμε κρατήσει μόνο μέσα στον ιστό των πόλεων και των χωριών. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς, φρεάτια και γενικότερα, αν υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι έχουν νερά κρατημένα, ραντίζουν. Λιμνάζονται νερά. Αυτά όμως δεν υπάρχουν μέσα στο χωριό της Νέας Κύου που είμαστε σήμερα εδώ, ούτε μέσα στο Άργος λιμνάζονται νερά. Το νερό βεβαίως το οποίο βρίσκεται στη μεγάλη πλατεία μας είναι ανακυκλούμενο και χλωριώνεται, άρα εκεί δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, όπως έλεγαν κάποιοι στο παρελθόν, που δεν θα τους χαρακτηρίσω, έτσι, ότι θα πιάνει κουνούπια το νερό. Βεβαίως εμείς στα φρεάτια όπου υπάρχουν ραντίζουμε και αυτό είναι δουλειά την οποία την κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τη ΔΕΑΚ και με εξωτερικό συνεργάτη. Αν θα περάσετε στο Άργος θα δείτε ότι όλα τα φρεάτια έχουν ασβεστωθεί και έχουν πέσει μέσα υλικά για να σκοτώσουν οτιδήποτε μικροοργανισμός. Κάνουμε απεντομώσεις, κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι στα ρουμάνια, στα ποτάμια, στους ξηροπόταμους δηλαδή, οπουδήποτε αυτά, είναι της περιφέρειας.